26 Μαΐου όμως έχουμε και ευρωεκλογές. Δεν είναι μόνο οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκλογές με την δικιά τους ιδιαίτερη σημασία. Επιλέγουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκεί που παίρνονται μια σειρά από πολύ σημαντικές αποφάσεις. Ποια θα είναι η θέση της Ελλάδος, ποιοι θα είναι αυτοί, θα το δούμε την επομένη των εκλογών. Εμείς γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο μας. Η κυρία Αθηνά Αντωνιάδου είναι μαζί μας. Είναι υποψήφια Ευρωβουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, κυρία Αντωνιάδου. Εγώ ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι οι ευρωεκλογές έχουν γίνει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και για τους υποψηφίους. Καλώς θα πω εγώ, γιατί οι υποψήφοι ουσιαστικά οργώνουν την Ελλάδα για να γνωρίσουν τον κόσμο και να τους γνωρίσει και ο κόσμος. Ακριβώς. Και εννοείται πως ο κόσμος πρέπει να μας γνωρίσει, γιατί ο κόσμος αύριο θα κληθεί να ψηφίσει. Πρέπει να γνωρίζει αυτός που θα ψηφίσει τι πρεσβεύει, ποιες είναι οι απόψεις του, τι θα εκπροσωπήσει αύριο όταν θα καθίσει στα έδρανα του Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου για την ακρίβεια. Ξέρετε, έχουμε περάσει από κάποια χρόνια δύσκολα. Οικονομικής κρίσης. Χρόνια στα οποία η Ευρώπη μπήκε πολλές φορές στο στόμα του κάθε Έλληνα, στο κατά πόσο βοήθησε ή δεν βοήθησε, αν έβαλε εμπόδια ή αν βοήθησε ενδεχομένως να επιβιώσουμε από μια πολύ δύσκολη οικονομική κρίση. Γνωρίζω ότι είστε στους ευρωσκεπτικιστές. Ποια είναι η δικιά σας εικόνα για την Ευρώπη? Γιατί μερίδα των ευρωσκεπτικιστών ενδεχομένως να διαφωνεί με την επέκταση της Ευρώπης. Είναι έτσι? Ποια είναι η εικόνα που έχουν οι ευρωσκεπτικιστές? Η πραγματικότητα είναι πως ο ευρωσκεπτικισμός είναι μια ιδεολογία η οποία πιάνει ένα τεράστιο φάσμα, πλώνεται σε ένα τεράστιο φάσμα. Αυτό ουσιαστικά που είναι ο ευρωσκεπτικισμός, τι εκφράζει? Εκφράζει κατ' ουσίαν την αμφισβήτηση ή την αμφιβολία, αν θέλετε, ως προς τις δομές και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γιατί? Γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη και αμεσότερη δημοκρατία. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η βούληση του Ευρωπαίου πολίτη. Πρέπει να ακούγεται η φωνή του. Δεν πρέπει να μένει παραγωνισμένο σε καμία των περιπτώσεων. Όλα αυτά τα χρόνια, μέσα σε αυτές τις δεκαετίες, εν πάση περιπτώσει, έχουμε δει ποιες είναι οι πολιτικές οι οποίες έχουν ακολουθηθεί από τις δυνάμεις οι οποίες αποτελούσαν πλειοψηφία, τους κεντροδεξιούς και τους σοσιαλδημοκράτες. Βλέπουμε, το Ευρωκοινοβούλιο είχε κάποιες προβλέψεις, δύο προβλέψεις για την ακρίβεια βγήκανε τις προηγούμενες ημέρες, οι οποίες δείχνανε τις μέχρι τώρα δυνάμεις που υπερίσχυαν, ξαναλέω σοσιαλδημοκράτες και κεντροδεξιούς, να μειώνονται οι έδρες τους, να μειώνεται η δύναμή τους και κατ' επέκταση να αυξάνεται η δύναμη των ευρωσκεπτικιστών. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει μια ανακατανομή των δυνάμεων στο Ευρωκοινοβούλιο. Οπότε πάμε να αλλάξουμε και την πολιτική η οποία θα ακολουθηθεί. Να δούμε μια άλλη Ευρώπη, την Ευρώπη όπως τη θέλουμε. Η Ευρώπη η οποία θα εκπροσωπείται όπως πρέπει και δεν θα υπάρχουν πολιτικές λιτότητας οι οποίες πλήττουν την καθημερινότητα και τον άνθρωπο εν γέννη. Μια Ευρώπη πιο ανθρωποκεντρική, αν θέλετε. Πιο ανθρωποκεντρική. Για να κλείσω λίγο το κομμάτι του ευρωσκεπτικισμού. Είστε υπέρμαχος ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί έχει δεχθεί κριτική ο ευρωσκεπτικισμός και πολύ περισσότερο της Ελλάδος, ότι ενδεχομένως είναι μια τάση που δείχνει την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νιώθω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο αυτό. Σαφώς. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ευρωσκεπτικισμός ίσον φυγή από την Ευρώπη, ίσον ρατσισμός, ίσον ξενοφοβία. Δεν ισχύει σε καμία των περιπτώσεων αυτών. Εμείς λέμε σαφώς να μείνουμε στην Ευρώπη, αλλά όπως είπα, μια Ευρώπη αναδιοργανωμένη, όπως πρέπει να είναι. Δεν ξεκίνησε όμως, θα σας πει κάποιος, και το Brexit από μια τάση ευρωσκεπτικισμού? Βεβαίως. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι ο ευρωσκεπτικισμός πιάνει μια ευρεία γκάμα, επιτρέψτε μου τη φράση. Ναι. Εξαρτάται από το χώρο-χρόνο στον οποίο εκφράζεται. Εξαρτάται δηλαδή από τον τόπο στον οποίο εκφράζεται, εξαρτάται στο χρόνο κατά τον οποίο εκφράζεται. Ας πούμε, η Βρετανία, η γραμμή που ακολούθησε ήταν η φυγή. Εμείς δεν μιλάμε για φυγή από την Ευρώπη σε καμία περίπτωση όμως. Άρα αλλαγή πολιτική εκ των έσω, λοιπόν, με την παραμονή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιες πολιτικές πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πώς την οραματίζεστε εσείς ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα, και αν θα μπορούσε η Ευρώπη να έχει
πράξει διαφορετικά τα τελευταία χρόνια απέναντι μας. Mm-hmm. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ευρώπη έχει χάσει τις αρχές και τις αξίες της, έχει χάσει λίγο το δρόμο της τις τελευταίες δεκαετίες. Mm-hmm. Σαφώς και θα μπορούσε να έχει διαφορετική στάση απέναντι στη χώρα. Επιβλήθηκαν πολιτικές λιτότητας, οι οποίες μόνο καλό δεν θα έλεγα ότι έκαναν στη χώρα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο αρχικό ερώτημά σας, θα σας απαντήσω με μία φράση του Εθνάρχη Καραμαλή. Επακριβώς αυτό που είπε είναι ότι πρέπει η Ευρώπη να οργανώσει την οικονομία της γύρω από τον άνθρωπο και όχι τον άνθρωπο γύρω από την οικονομία. Συνεπώς, επανερχόμαστε σε αυτό που σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας, ότι μια Ευρώπη πιο ανθρωποκεντρική, πιο ανθρώπινη. Mm-hmm. Πόσο μπορούν να το διεκδικήσουν αυτά τα πολιτικά κόμματα της χώρας? Και αυτό σας το λέω γιατί ακούγεται πολύ έντονο το επιχείρημα από τον πολιτικό κόσμο της χώρας, είτε σε αυτή την κυβέρνηση, είτε στις προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι κάποιες φορές τα χέρια μας είναι δεμένα στις πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ενδεχομένως να συνδέεται και με αυτό που λέτε, μια πιο ανθρώπινη Ευρώπη. Όμως οι αριθμοί πολλές φορές είναι αμήλικτοι. Ναι. Η άποψή μου είναι ότι τα χέρια μας παραμένουν δεμένα και το στόμα μας κλειστό όταν το επιλέγουμε να συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Έχουμε φωνή και η φωνή μας πρέπει να ακουστεί, πρέπει να επιμείνουμε. Ξέρετε τι, θεωρώ ότι εσύ προκαλείς τον παραγωνισμό σου. Αν δεν παλέψεις για τα πιστεύω, τις ιδέες και τις αξίες σου, δεν πρόκειται να σου χαριστεί κανείς και τίποτα. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνεις εσύ για τον εαυτό σου. Φοβάστε κάτι για το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο σε ό,τι έχει να κάνει με τη σύνθεσή του? Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι ενδεχομένως να δούμε και μια πολύ μεγάλη αύξηση της ακροδεξιάς. Φοβάστε κάτι τέτοιο? Σας εξήγησα και πριν ότι ο ευρωσκεπτικισμός, κοιτάξτε, είναι αυτό, πολλοί μας παραπέμπουν στο γεγονός ότι ο ευρωσκεπτικισμός ίσον ακροδεξιά. Όχι, όχι, δεν το τοποθέτησα έτσι. Εξήγηστε μου λίγο, γιατί όχι, δεν κατάλαβα μάλλον το επειδή ερώτημα. Ακούω πολλούς και ανησυχούν σε ό,τι mm-hmm. έχει να κάνει με τη σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου την επόμενη μέρα, λέγοντας λοιπόν ότι ανεβαίνει πολύ η τάση του ναι. κόσμου προς την ακροδεξιά. Φοβάστε ότι κάτι θα αποτυπωθεί στις εκλογές? Εγώ θα έλεγα ότι ανεβαίνει η τάση των ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων, mm-hmm. όπου αυτές εντάσσονται. Mm-hmm. Μέσα σε αυτές ενδεχομένως να βρίσκεται και τέτοιου είδους πολιτικές ιδεολογίες. Αυτό εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα. Mm-hmm. Ο ευρωσκεπτικισμός μπορεί να πιάσει από τα δεξιά μέχρι το κέντρο, μέχρι αριστερά. Mm-hmm. Σας είπα και πριν ότι εκτείνεται σε μια ευρεία. Σε ένα ευρύ, έχει ένα ευρύ φάσμα. Τι σας έκανε, είστε ένας νέος άνθρωπος, mm-hmm. τι σας έκανε να βάλετε τον εαυτό σας σε αυτή τη διαδικασία, να τον θέσετε λοιπόν προς κρίση mm-hmm. Στον ελληνικό λαό? Λοιπόν, εγώ δεν είχα καμία, πώς να το πω, όχι καμία θέληση, δεν είχα σκοπό σε καμία των περιπτώσεων να ασχοληθώ με την πολιτική. Αυτό που έκανα, η ιδιότητά μου είναι κοινωνιολόγος, mm-hmm. ωστόσο είμαι και blogger και freelance writer. Mm-hmm. Οπότε, μέσω των άρθρων μου σε ελληνικό και ξένο τύπο, κάπως έτσι προήλθε και η υποψηφιότητά μου. Ωστόσο, κοίταξε να δείτε, η πολιτική, κακά τα ψέματα, είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Η παραμικρή μας απόφαση είναι πολιτική. Θεωρώ με τη σειρά μου ότι μπορώ να βάλω το παραμικρό λιθαράκι το οποίο μπορεί να κάνει την καθημερινότητά μας καλύτερη. Είστε και μια νέα μαμά. Είμαι νέα αν μαμά. Αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Και αυτό δεν σας πτώησε στο να πείτε είμαι εδώ? Καθόλου. Θα σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια, είναι κάτι δύσκολο γιατί είναι και πολύ μικρό το παιδάκι. Mm-hmm. Πόσο είναι? Είναι 2,5 μηνών. Πολύ μικρό. Είναι βέβαια. Πολύ μικρό, ναι. Οπότε είναι κάτι το οποίο κάνει λίγο δύσκολη τη διαδικασία. Ωστόσο, όταν θέλεις κάτι πραγματικά, όταν πιστεύεις σε κάτι, όλα γίνονται. Με πρόγραμμα, με πειθαρχία. Αρκεί να το θέλεις και να... Λοιπόν, εμείς να σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι χαιρόμαστε να φιλοξενούμε πάρα πολύ νέους ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο μας, είτε είναι αυτοδιοίκηση, είτε είναι κεντρική πολιτική, είτε είναι ευρωεκλογές. Χαιρόμαστε πάντα σε αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.